Μέτρο μια είδηση. Δύο από τα κορυφαία μέλη της Επιτροπής των Ειδικών του Υπουργείου Υγείας μου έλεγαν χθες τη νύχτα ότι εάν επικρατήσει αυτό που λέει η Εκκλησία, ελάτε την ημέρα των Θεοφανίων, φοβούνται ότι η Αθήνα θα γίνει η Θεσσαλονίκη όπως έγινε με τον Άγιο Δημήτριο. Μάλιστα. Διότι η εορτή των Θεοφανίων δεν είναι Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Παραδοσιακά σειραίνουν μαζικά οι πιστοί στις εκκλησίες. Φοβούνται λοιπόν και προειδοποιούν και θα αρχίσουν να το λένε από σήμερα ότι θα γίνει καταστροφή. Και θέλω το σχόλιο του Υπουργού γι' αυτό. Διότι εάν η Εκκλησία πει ελάτε και η αστυνομία κάνει τα στραβά μάτια με εντολή της πολιτείας, τότε δεν φοβάστε, κύριε Υπουργέ, ότι θα γίνει ζημιά? Θέλω να είμαι ειλικρινής. Ένας από τους λόγους που ελήφθη η απόφαση για αυτή την καραντίνα αυτής της εβδομάδος ήταν το προηγούμενο της Θεσσαλονίκης. Ακριβώς. Τότε κάποιοι δημοσιολόγοι μας έλεγαν ότι θα έπρεπε να γίνει καραντίνα στη Θεσσαλονίκη πριν τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου. Εμείς από σεβασμό στην παράδοση, στην Ορθοδοξία, στην πίστη, δεν βάλαμε καραντίνα πριν τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου. Θυμίζω ότι το βασικότερο λάθος που έγινε στη Θεσσαλονίκη, αυτό παραδέχεται ο κ. Πρωθυπουργός στη Βουλή και αυτό για το οποίο και εσείς στα κανάλια ασκήσατε και ασκείτε όταν αναφέρει στη Θεσσαλονίκη σκληρή κριτική, ήταν αυτό. Γιατί κατά την ημέρα εκείνη συνέρευσαν οι πιστοί, δεν μπόρεσε η Εκκλησία να ελέγξει αυτή τη συρροή. Δεν είναι ότι δεν θέλανε οι άνθρωποι, θέλανε, αλλά δεν μπορούσαν. Δεν ελέγχει. Και μετά η Θεσσαλονίκη έγινε αυτή η πόλη που θρύνησε τα περισσότερα θύματα δυστυχώς. Επομένως, γι' αυτό θέλετε να προλάβετε αυτή τώρα. Η εικόνα του Αγίου Δημητρίου, ασφαλώς αυτή η εικόνα του Αγίου Δημητρίου στην Θεσσαλονίκη, προβαλλωμένη στην εικόνα των Θεοφανίων, που σωστά λέει ο κύριος Στραβελάκης, είναι μια πάνδημη, πανηγυρική λειτουργία, μας οδήγησε και στην απόφαση να προχωρήσουμε σε αυτό το lockdown αυτή την εβδομάδα.